Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας ένας 29χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε χωρίς αφορμή στο κέντρο του πύργου. Όπως κατήγγειλε ο νεαρός στις αρχές, 4 άτομα τον προσέγγισαν και ξεκίνησαν να το χτυπούν, προφανώς με κίνητρό του στη ληστεία. Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ σε κεντρικό σημείο του πύργου, που είχε σαν αποτέλεσμα ένας νεαρός να μεταφερθεί με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο στο Γενικό Νοσοκομείο του πύργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν περασμένες 9 χθες το βράδυ όταν ο 29χρονος μαζί με ακόμα 2 φίλους του κάθονταν στον υπαίθριο χώρο δίπλα ακριβώς από το θέατρο Απόλλων στον πύργο, όταν ξαφνικά σταμάτησε ακριβώς δίπλα τους ένα μαύρο αυτοκίνητο από το οποίο κατέβηκαν 4 Ρωμά και ξεκίνησαν να επιτίθενται στους νεαρούς. Πάντα με τις ίδιες πηγές, οι δύο φίλοι του 29χρονου κατάφεραν να ξεφύγουν, όχι όμως και ο ίδιος, που δέχθηκε χτυπήματα από τους 4 δράστες, 3 νεαρούς και έναν μεσήλικα, με αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι και στο πρόσωπο, με τα τραύματά του να προκαλούν ανησυχία. Ο 29χρονος κατάφερε με το κινητό του τηλέφωνο να καλέσει την αστυνομία με τους δράστες στο άκουσμα της συνομιλίας του νεαρού με την άμεση δράση να το βάζουν στα πόδια. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Ανδρέας Παπανδρέου με 3 βαθιά τραύματα στο κεφάλι και σπασμένο διάφραγμα, με το ιατρικό προσωπικό να του παράσκει τις πρώτες βοήθειες, με τον ίδιο να παραμένει ως το πρωί στα επίγοντα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα έμπειρα στελέχη της Ελλάς εντόπισαν τον έναν από τους 3 δράστες που έχει τον αρχηγικό ρόλο, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας. Ξεκινά αύριο το πρωί το συνέδριο επιγείς που διοργανώνει η εφημερίδα Πατρίς με τη στήριξη της περιφέρειας. Οι εργασίες του συνεδρίου έρχονται σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο για τον αγροτικό τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπου πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και αγρότες συναντώνται στο συνεδριακό κέντρο της Αλντεμάρ και μιλάνε για το μέλλον της αγροτικής πρακτικής. Το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην καθημερινή πράξη, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για την ορθή μετάβαση στη νέα εποχή, μπαίνουν υπό το πρίσμα πολιτικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών στο 4ο συνέδριο επιγείς που διοργανώνει η εφημερίδα Πατρίς με τη στήριξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές στην Ηλία και πραγματικά έχουμε μιλήσει πολλές φορές επίσης για το παρόν και το μέλλον του αγροτικού τομέα. Είναι όμως, και νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς, ιδιαίτερα σημαντικό να το επαναλαμβάνουμε. Οι εργασίες του συνεδρίου, που έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την αγροτική πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκινούν το πρωί της Παρασκευής στο συνεδριακό κέντρο της Αλντεμάρ στη Σκαφιδιά, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των ειδικών και των ανθρώπων της υπαίθρου. Για πρώτη φορά κάνουμε το επόμενο βήμα, προσπαθώντας να κάνουμε την Ηλία σημείο αναφοράς στο ερευνητικό και στο επιχειρηματικό κομμάτι της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Το συνέδριο επιγείς αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα δημοσίου διαλόγου σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου ακαδημαϊκοί, ερευνητές, ο κόσμος των επιχειρήν καθώς και καλλιεργητές συναντώνται και τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο, με στόχο η αγροτική πρακτική να πάει πιο πέρα και πιο πάνω, με τα ωφέλη να είναι πολλαπλά για το κοινωνικό σύνολο, μέσα από πολιτικές που έχουν άμεση σχέση με μια πιο βιώσιμη και πιο συνεκτική αγροτική πρακτική. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν ισχυρά βήματα τακτικού διαλόγου, όπως είναι ένα τέτοιο συνέδριο, που καθοριζόταν πλέον ως θεσμός από την εφημερίδα Πατρίδα και στοχεύει στην προώθηση ακριβώς αυτής της δημιουργικής σκέψης και φυσικά την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και φυσικά ισχυρού πρωτογενούς τομέα. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί την πρώτη στους κόλπους της οποίας φιλοξενούνται περίπτερα μεγάλων εταιριών του αγροτικού κλάδου, με σκοπό την παρουσίαση και την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για τα νέα σύγχρονα, φιλικά για το περιβάλλον και ασφαλή για τον καταναλωτή προϊόντα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το επιγείς, το 4ο συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα Πατρίς σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου αποτελεί ένα συνέδριο που έρχεται σε ένα πολύ κρίσιμο χρόνο για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα
και για τον ελληνικό σαφώς, όπου όλα τα φώτα θα πέσουν στο συνεδριακό κέντρο της Αλτεμάρ. Έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο δημοσιογράφο Νάντια Μανιάτη, η οποία θα μας διαφωτίσει και θα μας πει λεπτομέρειες για το τι να περιμένουμε αύριο. Νάντια, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που με καλέσατε για να πούμε ωραία πραγματάκια. Και πραγματικά καλούμε ολόκληρο τον αγροτικό κόσμο της Ηλίας να είναι αύριο, γιατί πραγματικά άξιζε τον κόπο. Το συνέδριο επιγείς θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους τους αγρότες, όχι μόνο της Ηλίας, όχι μόνο της Δυτικής Ελλάδας, αλλά για όλους τους αγρότες της χώρας, καθώς αποτελεί ένα πανελλαδικό αγροτικό γεγονός. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχουμε επιστημονικό συνεργάτη το Πανεπιστήμιο Πατρών και πολύ σωστά είπε, το διοργανώνει το Olympia Forum σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι ένα πολύ σημαντικό και έρχεται σε μια περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας πανευρωπαϊκά περνάει από μια περίοδο κρίσης. Βλέπουμε κινητοποιήσεις, βλέπουμε κοινή αγροτική πολιτική, πράσινη συμφωνία. Αυτό το συνέδριο λοιπόν έρχεται και παντρεύει πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και τους ανθρώπους του επιχειρήν, οι οποίοι μπορούν να δώσουν γνώση στους αγρότες να πάνε στο μέλλον, να πάνε στο πιο πέρα. Σωστά, Νάντια? Σωστά, αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα. Αυτό που στοχεύει το συνέδριο, το επιγείς, το τέταρτο επιγείς, είναι να προσφέρει στους αγρότες όλα τα απαραίτητα εφόδια, όλη την τεχνογνωσία, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι οι άνθρωποι που θα συγκεντρωθούν και θα συζητήσουν πράγματα, το στρογγυλό τραπέζι όπως λέμε, μιλάμε για επιστήμονες εξειδικευμένους, για επαγγελματίες εξειδικευμένους και για πολιτικούς οι οποίοι θα έχουν ανοιχτά αυτιά και θα ακούσουν τι πρέπει να γίνει, αλλά σαφώς και οι αγρότες θα πάρουν μια ιδέα και μια γνώση για το πώς μπορούν να εξελίξουν τον πρωτογενή τομέα. Διότι, κακά τα ψέματα, οι κλασικές μέθοδοι, οι παλιές μέθοδοι έχουν αχωράφει το καλλιεργό, έχουν περάσει. Πλέον περνάμε στο επιχειρήν. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς όλα έχουν αλλάξει. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο συνέδριο, είναι και έκθεση, όπου όσοι θα έρθουν αύριο και θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, θα μπορέσουν να ενημερωθούν για όλα τα νέα προϊόντα, για όλα τα αγροεφόδια και για όλα τα μηχανήματα, τέλος πάντων, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον αγροτικό κλάδο. Επίσης, να πούμε ότι στο συνέδριο θα δώσουν παρουσίες επιστήμονες από αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Θα έχουμε φορείς από τις Σέρες μέχρι και την Κρήτη. Θα έχουμε εκπροσώπους, τους προέδρους για την ακρίβεια, από 9 ΓΟΕΒ. Θα είναι μαζί μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η Γενική Γραμματής Γεώργιος Στρατάκος και ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαγινέτας. Και πραγματικά πρόκειται για μια λαμπρή διοργάνωση. Μια λαμπρή διοργάνωση σε ένα νέο χώρο, στο νέο συνεδριακό κέντρο που αποτελεί και αυτό ένα όπλο της Αλτεμάρ, που αποτελεί και αυτό ένα όπλο για την περιοχή μας. Θα ακουστούν πολύ σημαντικά πράγματα, θα υποθούν πολύ σημαντικά πράγματα και μάλιστα όταν βρισκόμαστε στο μετέχμιο μιας κλιματικής κρίσης, όπου βλέπουμε τις καλλιέργειες μέσα σε μία νύχτα να χάνονται, όπως για παράδειγμα με την παραγωγή του ελαιολάδου. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν και εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι θα προτείνουν λύσεις, θα προτείνουν εργαλεία ευρωπαϊκά και εθνικά, προκειμένου οι παραγωγοί να έχουν στα χέρια τους πολλά εφόδια ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν και να πάρουν την προστιθέμενη αξία από τις καλλιεργίες τους, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Μιας και αναφέρθηκε στην καλλιέργεια της ελιάς, να πούμε ότι θα έχουμε μαζί μας αύριο το γεωπόνο και ερευνητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, τέος διευθυντή του Ινστιτούτου Ελιάς και υποτροπικών φυτών. Επίσης, θα γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της βιομηχανικής ντομάτας, το οποίο μας αφορά και αυτό, όπως και στη φράουλα, η οποία Δυτική Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην καλλιέργειά της, και άλλα πολλά θέματα βεβαίως. Σαφώς, αλλά μην ξεχνάμε ότι η έφορη γη της Ηλίας είναι ίσως η μεγαλύτερη που συμβάλλει στο ΑΕΠ της χώρας σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και άρα πρέπει να γίνει μια μεθοδική κίνηση και μια σωστή κίνηση στρατηγική, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να εισπράττουν αυτό που καλλιεργούν και να εισπράττουν με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.
και να εισπράττουν με τις καλύτερες προϋποθέσεις η παραγωγή και ασφαλώς να είναι όλα όσα πρεσβεύουν οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες, γιατί είπαμε θα έχουμε και έκθεση, να είναι φιλικά ως προς το περιβάλλον. Να προσθέσω, θα ήθελα επίσης, ότι θα έχουμε και αντιπεριφερειάρχες από πολλές περιοχές της Ελλάδας, τους προέδρους του ΓΟΕΒ είπα, επίσης καθηγητές πανεπιστημίων από την Πάτρα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρα λοιπόν όλη η κοινότητα του πρωτογενού τομέα στρέφει το αβλέμμα της αύριο στο συνέδριο, στο τέταρτο συνέδριο επιγής, όπου εκτός από μια πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου θα λειτουργεί δίπλα και μια έκθεση, προκειμένου οι παραγωγοί να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους στη νέα περίοδο, στη νέα κοινοτική περίοδο, να αξιοποιήσουν προκειμένου να στηρίξουν όσο περισσότερο γίνεται το εισόδημά τους και τις καλλιεργίες τους. Σε αυτό το σημείο, Νάντια, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς και καλούμε όλο τον αγροτικό κόσμο να έρθει, γιατί πραγματικά το επιγής είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε κλειό αφρικανικής σκόνης βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική σε συνδυασμό με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το δελτίο καιρού, η μεταφορά σαχαριανής σκόνης και θα είναι εντονότερη στα δυτικά τα νότια της χώρας και αναμένεται να συνεχιστεί. Στο έλεος της αφρικανικής σκόνης βρίσκεται και πάλι η χώρα, με το φαινόμενο να βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Ο ήλιος στις περισσότερες περιοχές χάθηκε, η ατμόσφαιρα έγινε πνιγυρή και το περιβάλλον θύμισε περισσότερο χώρες του τροπικού παρά του εύκρατου κλιματός. Μια ημέρα γεμάτη αφρικανική σκόνη, πλούσια σε αφρικανική σκόνη, ακόμα και σε χαμηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας, της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ ορατή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της επικράτησης κυκλοφορίας νοτιάδων, νότιας κυκλοφορίας όπως λέμε στη μετεωρολογία, η οποία ευνοεί κατά κύματα την εισρωή θερμών αερίων μαζών από την Αφρική, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να πούμε ότι σκάβουν με τα νοδικά ρεύματα τη σκόνη από την έρημο Σαχάρα και την φέρνουν μαζί τους και οδηγούμαστε σε αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε και τις λασπορροχές μας στο βράδυ, είχαμε από όλο το μενού γενικά από ό,τι είδαμε. Την ίδια ώρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας καταγράφηκαν θερμοκρασίες κοντά ή και πάνω από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί τουλάχιστον την τελευταία 20ετία για το μήνα Μάρτιο. Και με θερμοκρασίες ιδιαίτερα ανεβασμένες. Είδαμε σήμερα ότι είχαμε 25 άρια, είχαμε 26 άρια στην περιοχή μας, 30 άρια στην Κρήτη. Συνδυάστηκε δηλαδή όλο αυτό, πήραμε μια καλή γεύση Σαχάρα, θα έλεγα σήμερα. Και αισθανθήκαμε ότι βρισκόμαστε σε άλλη Ήπειρο. Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, πρόκειται για τον πιο ζεστό Μάρτι της 20ετίας με εκρηκτικό κοκτέιλ αφρικανικής σκόνης. Και εμείς να παραμείνουμε στο θέμα και πάμε να ακούσουμε τι λένε στην κάμερα της ΟΡΤ οι ειδικοί, οι οποίοι χτυπούν καμπανάκι για την υγεία μας, ειδικά των ευάλωτων συμπολιτών. Αυτή την εποχή πάντοτε στα πνευμολογικά ιατρία, στα τμήματα επιγόντων, λόγω της άνοιξης, υπάρχει μια αυξημένη κίνηση. Πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως. Συστάσεις προς τις ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού απευθύνουν οι ειδικοί λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα που πλήττει τις τελευταίες ώρες στη χώρα. Δεδομένου ότι αυτή την εποχή υπάρχει αλλαγή στη φύση λόγω της άνοιξης, με πολύ μεγάλη ανθοφορία και επιπλέον η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη με την αφρικανική σκόνη και συν τους νότιους ανέμους που φέρουν και πολύ υγρασία. Γι' αυτό οι άνθρωποι που πάσχουν από αλλεργικά φαινόμενα όπως αλλεργική ρινίτιδα, βροχικό άσθμα, ατοπική δερματίτιδα, αλλεργική επιπεφικίτιδα, πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως. Εγώ σαν συμβουλή θα έδινα να μην εκτίθεται τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή μέχρι τις 9-10 η ώρα στη φύση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην ανοίγουν τα παράθυρα στο σπίτι τους τις πρωινές ώρες. Αν μετακινούνται με αυτοκίνητο, να χρησιμοποιούν καλύτερα air condition και να μην ανοίγουν τα παράθυρα. Αυτό είναι πολύ σωστό να γίνεται και μετά τις 7 το βράδυ, σαν μέτρα προφύλαξη.
Την πρώτη πτήση από χώρα του εξωτερικού υποδέχθηκε για φέτος το αεροδρόμιο του Επιταλίου, η οποία σηματοδοτεί και την έναρξη της σεζόν για το 2024. Η υποδοχή του διθέσιου αεροσκάφους και των επιβατών του έγινε από την Αερολέσχη Πύργου, ενώ για φέτος το καλοκαίρι αναμένεται περισσότερα από 100 αεροσκάφη. Είναι η στιγμή που οι πρώτοι ταξιδιώτες για τη φετινή σεζόν αποβιβάζονται από το αεροσκάφος τους στο αεροδρόμιο του Επιταλίου. Έχουμε μια άφιξη από το εξωτερικό. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο που φτάνει στο Επιτάλιο και είναι ένα από τα πολλά που έρχονται στο αεροδρόμιο μας από τότε που ανεργοποιήθηκε και δουλεύει. Και βλέπουμε ότι είναι μια πύλη εισόδου για τον τόπο μας που τόσο την έχει ανάγκη. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλές. Ήδη πέρυσι είχαμε 100. Φέτος θα είναι πολύ περισσότερες και με τις άλλες εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει εδώ θα γίνεται ένας πανικός. Αυτό είναι ευτύχημα για τον τόπο μας και θα πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας να το υποστηρίξουμε. Η υποδοχή του διθέσιου αεροσκάφους και των επιβατών του που αφήχθησαν από την πόλη της Νιρεβέργης στη Γερμανία έγινε από την Αερολέσχη Πύργου που έχει οριστεί υπεύθυνη για τη λειτουργία του αεροδρομίου. Σημασία έχει πόσα αεροπλάνα έρχονται δεδομένου ότι αυτοί που τα οδηγούν και τα φέρνουν είναι άνθρωποι υψηλού budget, με ό,τι αυτό μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί για την ανάπτυξη του τόπου μας. Σε ράλι ανόδου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με τους πρατηριούχους να μην μπορούν να αποδώσουν αυτήν την αύξηση σε κάποια αιτία. Η ανωδική πορεία συνεχίζεται τους τελευταίους δύο μήνες, με τους πολίτες να προσθέτουν ένα ακόμα πρόβλημα στην ούτως ή άλλως δύσκολη καθημερινότητά τους. Η προσφατή άνοδος των διεθνών τιμών του έργου πετρελαίου αποτελεί κακό μαντάτο για τους απανταχού καταναλωτές. Από τα 70 με 75 δολάρια το βαρέλι που βρισκόταν η ποικιλία Brent προδημήνου, εμπορεύεται πλέον κοντά στα 86 δολάρια, πράγμα που ανεβάζει τις τιμές των καυσίμων, όπως βενζίνη και το ντίζελ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είναι γύρω στο 1,92 και έχουμε πάντοτε ανωδικές τάσεις, από ό,τι φαίνεται αυτή την εποχή. Χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος όπου γίνεται αυτή η διακύμανση των τιμών. Το πετρέλαιο, για κάποιο λόγο το οποίο ούτε εμείς γνωρίζουμε, παραμένει σταθερό, ενώ φυσιολογικά το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Όλο παραμένει στα επίπεδα που ήταν πριν και κάνα δύο μήνες. Τα προβλήματα με την ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα σε συνδυασμό με τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, την απροθυμία του ΟΠΕΚ να ανοίξει τις κάνουλες και την ιστορικά υψηλή ζήτηση διεθνώς είναι οι βασικές αιτίες της ανόδου. Η αυξημένη τιμή του αργού, εφόσον διατηρηθεί, αναμένεται να οδηγήσει πιο ψηλά τις τιμές της βενζίνης που πιθανολογείται ότι θα ξεπεράσουν τα 2 ευρώ εν όψει και της εξόδου του Πάσχα. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μεγάλη δυσχέρεια και μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις μετακινήσεις. Δεν έχουμε κάποια, ούτε εμείς που είμαστε μεσηνοπόλες, δεν μπορούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη αιτιολογία γιατί γίνεται αυτό. Δεν το γνωρίζουμε. Ο κόσμος έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του λόγω της αύξησης βενζίνης. Βεβαίως. Και ιδίως τουλάχιστον με τα δικά μου δεδομένα, το 24 έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα. Βάζουν μικρές ποσότητες. Στις τελευταίες ημέρες η αμόλυβδη έφτασε τα 1,92 ευρώ το λίτρο με όθηση από τα 2 απανωτά τριήμερα. Με τα νοικοκυριά προφανώς να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. Αυτό που μπορεί εύκολα να περιορίσει ο κόσμος, το πετρέλαιο, μιας και το χρησιμοποιούν επαγγελματίες, είναι πιο δύσκολο να το μειώσει. Άρα η βενζίνη που χρησιμοποιούν ο περισσότερος κόσμος, αυτό που κάνει είναι μειώνει τις μετακινήσεις του. Οπότε πέφτει και τη μία αρνητική πρωτιά μετά την άλλη κατακτά η Ελλάδα, με τα στοιχεία της Eurostat να αποτυπώνουν αυτή τη φορά το αρνητικό ρεκόρ για τη χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία από την έρευνα της Eurostat, καθώς επίσης και τι δηλώνουν στην κάμερα της ΟΡΤ οι πολίτες σχετικά με τις οικονομικές συμπληγάδες. Δεύτερη από το τέλος, ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε η Ελλάδα το 2023 σε ό,τι αφορά στον δείκτη του κατακεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος εκφρασμένου σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης. Αυτό κατέδειξαν οι έκτακτες εκτιμήσεις για τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και το ΑΕΠ για το 2023 που δημοσίευσε Eurostat. Η ακρίβεια είναι ένα
είναι για το λαό γάγκρενα. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Πρέπει να γίνει κάτι το κράτος έτσι. Οπωσδήποτε. Το θέμα είναι ότι αυτοί που έχουν τα σούπερ μάρκετ τους ενδιαφέρει αυτό. Δεν βλέπω κάτι. Η Βουλγαρία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατήχε την τελευταία θέση στο κατακεφαλήν ΑΕΠ με 64 μονάδες και η Ελλάδα ακολούθησε με 67 μονάδες αντίστοιχα. Τι να κάνει, ο κόσμος θέλει, δεν θέλει, θα πάει να ψωνίσει, να μην γίνεται να φάει το φαγητό του, καταλάβατε. Είναι λίγο δύσκολη η ζωή βέβαια, αλλά θα δούμε τι θα προκύψει. Κάθε μέρα και χειρότερα πάμε, δεν βλέπω κάτι καλύτερο. Συνολικά το 2023 καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές στο κατακεφαλήν ΑΕΠ εκφρασμένου σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Βουλγαρία κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση 36% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούμενη μόνο από την Ελλάδα, μείον 33% και τη Λετωνία. Τα απαραίτητα δεν έχουμε, η σύνταξή μας είναι πολύ μικρή. Το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία είχαν τα υψηλότερα επίπεδα, πολύ πάνω από την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Αυστρία. Εθιμοτυπική επίσκεψη με αφορμή την έναρξη της αντιπρικής περιόδου που πλησιάζει και με σκοπό να καταγράψει τα στάδια ετοιμότητας των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ηλίας, έκανε ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος Παναγιώτης Νιάφας. Ο κ. Νιάφας επισκέφθηκε το σύνολο των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην υπηρεσία του πύργου για να συναντηθούμε με τους διοικητές και τον διπινάρχη αλλά και ευρύτερα όλο το προσωπικό όσον αφορά για την αντιπυρική περίοδο, για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Να έχουμε καλύτερη προετοιμασία, έχουμε φέτος την ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε μία νεοσυσταθήσα ομάδα ΕΜΟΔΕ που θα δημιουργηθεί στην Τρίπολη και θα ενισχυθεί και η ομάδα ΕΜΟΔΕ στην Πάτρα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε και διασπορά του προσωπικού αυτού προς ενίσχυση των κατατόπων υπηρεσιών με περισσότερες δυνάμεις για να έχουμε τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα. Με δράσεις στοματικής υγιεινής και εμβολιασμούς για την Ιλαρά στα παιδιά των οικογενειών Ρωμά ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που έλαβε χώρα σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού και το Κέντρο Κοινότητας. Δράσεις προληπτικών εξετάσεων στοματικής υγιεινής και εμβολιασμών παιδιών Ρωμά ενάντια στην Ιλαρά έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα με την αυλαία να πέφτει την Πέμπτη στην περιοχή της Κεραίας του Πύργου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για τους εμβολιασμούς. Σαν Δήμος και σαν κοινότητα ευχαριστούμε το Χαμόγελο του Παιδιού και τη Μονάδα Εμβολιασμού για τη οδοντοσωματολογική εξέταση που κάνουμε στα παιδιά και κυρίως στο καταβλητισμό το Ρωμά και για τον εμβολιασμό κατά της Ιλαράς από το Υπουργείο Υγείας. Οι δράσεις σαν Δήμο και σαν υπηρεσία συνεχίζονται κανονικά. Καθημερινά και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά και για ό,τι άλλο προκύπτει στη συνέχεια. Με αφορμή τα αυξημένα κρούσματα Ιλαρά σε παιδιά, αντίστοιχη δράση έγινε με εμβολιασμό σε παιδιά Ρωμά στους καταβλισμούς του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης για την πρόληψη εξάπλωσης της νόσου. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, με υπεύθυνη την κυρία Τσέκου Κατερίνα. Και λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι και αυτήν την ώρα. Η γαλλική κυβέρνηση περιέγραψε τα μέτρα που ετοιμάζεται να λάβει με στόχο την αντιμετώπιση του σοβαρού δημοσιονομικού ελλείμματος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένονται μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, αφού τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το έλλειμμα αυξάνεται στο 5,5% του ΑΕΠ. Ο Πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ λέει ότι η κυβέρνηση επιμένει ακόμη στη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% έως το 2027. Αρκετές υπηρεσίες δείχνουν σκεπτικές αν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε συνέντευξή του, είπε ότι περαιτέρω μείωση της διάρκειας των επιδομάτων ανεργίας αποτελεί προτεραιότητα. Πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για ένα περίπλοκο ζήτημα, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις για αύξηση της ανεργίας στο προσεχές διάστημα. Ο Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε επίσης ότι η αύξηση των φόρων δεν είναι στα σχέδιά του. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα σχέδια της γαλλικής κυβέρνησης θα βρουν μεγάλες αντιστάσεις στο Κοινοβούλιο. Σημειώνεται ότι το κυβερνών κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν δεν έχει την πλειοψηφία των εδρών. Ο δήμαρχος της Ορλάν στη Γαλλία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χωρίς να τον έχει ενημερώσει καμία υπηρεσία, ελήφθησαν αποφάσεις για τη μεταφορά μεταναστών και αστέγων από το Παρίσι στην πόλη του. Όπως λέει, τον τελευταίο χρόνο καταφθάνουν σταδιακά στην Ορλάν
πούλμαν από τη γαλλική πρωτεύουσα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν ότι εν λόγω ενέργεια συνδέεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει το Παρίσι πιο ευπαρουσιαστό. Από τον Μάιο του 2023, κάθε τρεις εβδομάδες, καταφθάνουν 30 με 50 πούλμαν από το Παρίσι στην Ορλάν. Πιστεύετε ότι συνδέεται με τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά προφανώς η σύμπτωση είναι λιγάκι ενοχλητική. Η νομαρχία του Λουαρέ επιβεβαίωσε τα στοιχεία για την υποδοχή των μεταναστών και των αστέγων, αλλά αρνήθηκε ότι υπάρχει σύνδεση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με συμβούλεψαν να αλλάξω περιφέρεια. Μου είπαν ότι θα υπάρξει πολυκοσμία λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν και μόνο στην ιδέα κρύβουν αυτούς τους ανθρώπους από όλη τη Γαλλία, χωρίς να δίνουν πληροφορίες στις τοπικές αρχές για να καθαρίσουν τον αέρα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πραγματικά δεν δουλεύει σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Η πολιτεία χρηματοδοτεί και οργανώνει αυτές τις μεταφορές από την περιφέρεια του Παρισιού, αλλά τονίζει ότι το προτείνει μόνο σε όσοι το επιθυμούν. 10 προορισμοί είναι διαθέσιμοι, μεταξύ αυτών τον Μπορντό, η Λιόν. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Για την 24ωρη ενημέρωσή σας επισκεφτείτε το patrisnews.com. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.